Τώρα η ώρα του εισαγγελέα φτάνει για γνωστό κωμικό, ο οποίος έχει καταγγελθεί για σεξουαλικές επιθέσεις. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις μέσα στη βδομάδα. Η ηθοποιός που τον καταγγέλει για απόπειρα βιασμού σπάει τη σιωπή της, ενώ ο δικηγόρος της αποκαλύπτει στην Άννα Σταματιάδου ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Το 2010, 27χρονη τότε ηθοποιός με τα αρχικά σίγμα μη ξεκινούσε τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική. Γνώρισε μέσω κοινού γνωστού τον δημοφιλή κωμικό και εκείνος της πρότεινε συνεργασία. Πίστεψε ότι μπροστά της ανοίγεται μια λαμπρή καριέρα. Δεν φανταζόταν ότι 11 χρόνια μετά θα άνοιγε την καρδιά της για την απόπειρα βιασμού εναντίον της. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ξημέρωνε μια μέρα που θα περνούσα την πόρτα του εισαγγελέα για να καταγγείλω αυτό το συμβάν. Το είχα θάψει βαθιά μέσα μου και με στήχιωνε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν σταμάτησα να αγαπώ την υποκριτική τέχνη και ατσακίστηκαν τα όνειρα, οι προσπάθειες και το θάρρος μου. Επέζησα στο χώρο του θεάτρου, αγωνιζόμενη συνεχώς. Ο δικηγόρος της ηθοποιού αποκαλύπτει στο Star τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2010, όταν ο δημοφιλής κωμικός της πρότεινε σύμφωνα με την καταγγελία ρόλο με ανταλλάγματα. Πότε της έγινε αυτή η επίθεση, πότε έγινε η απόπειρα βιασμού? Όταν είχε προσέλθει για να ξεκινήσουν μια επαγγελματική συνεργασία όπως της είχε υποθεί ότι θα γινόταν. Την φώναξε για να της δώσει ρόλο σε συγκεκριμένη παράσταση, στο θέατρο. Αυτό είναι ένας φιάλτης για μια νεαρή ηθοποιό. Υπήρξε μια έντονη προσπάθεια εκφοβισμού και προσπάθεια αποκλεισμού από τον επαγγελματικό χώρο. Ο λόγος που μπαίνω τώρα σε αυτή την ψυχοφθόρο διαδικασία δεν είναι για να κερδίσω δημοσιότητα. Το κάνω τώρα γιατί ο δρόμος άνοιξε. Το κάνω τώρα για να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι σε ένα κόσμο καλύτερο, καθαρότερο και αγνότερο για τα παιδιά μου, για τα παιδιά όλων μας και γιατί τα όνειρα που χάθηκαν βία ζητούν δικαίωση. Η καταγγελία έγινε στο ΣΕΗ, από το ΣΕΗ διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας διαπίστωσε ότι υπάρχουν ζητήματα ποινικής ευθύνης και ξεκίνησε μια προκαταρκτική έρευνα, στην οποία εξετάστηκε και η γυναίκα αυτή και στη συνέχεια προφανώς θα κληθεί και ο ύποπτος.